ζωή. Πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Κατάνε λέει τα μάτια καρδιά. Να φτάνει μία και μόνο ματιά. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Καλώς ήρθατε στη Μαγική Πόλη. Θα έχουμε εδώ καλεσμένους σε αυτή την εκπομπή τους μαγικούς μουσικούς της Αθήνας. Δηλαδή ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει χάρη στην αξία τους και όχι χάρη στην mainstream φουσκωμένη προβολή τους με το κοκοράκι και το μουσάκι και το σβέρκο κτλ. Θα έχουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει και με τα χρόνια μάλιστα την αξία του έργου τους του ίδιου, με ζωντανή μουσική βέβαια αρκετά εδώ μέσα, να μάθουμε τα νέα τους, να μάθουμε και γενικότερα μουσικά νέα. Γενικότερα της Αθήνας και τι συμβαίνει ίσως και στον κόσμο, θα έχουμε να εμπλουτίζουμε τέτοια πράγματα. Για τους μουσικούς λοιπόν, τους μαγικούς της Αθήνας, για την εκπομπή την Μαγική Πόλη, μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Εγώ έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι και φίλος μου, και είμαι φαν του μάλιστα, θα θεωρούσα. Χαρακτηριστικότατη περίπτωση είναι ο Μιχάλης ο Κλεάνθης. Ένας καλλιτέχνης τον οποίο εγώ, το ξέρω ότι ο ίδιος τώρα μπορεί να με βρίσει κιόλας και να κοκκινήσει, που θα τον πω, star της νύχτας της Αθήνας. Από τις αρχές που είχε ξεκινήσει στην Απανεμιά, όταν η Απανεμιά έκανε δύο παραστάσεις, έκανε απογευματινή, έκανε και βραδινή, γέμιζε όλες τις φορές και το main attraction ήταν ο Μιχάλης και προσέξτε, όχι μόνο επειδή έπαιζε καταπληκτικά τραγούδια άλλων καλλιτεχνών, αλλά και για να ακούσουν τα δικά του τραγούδια. Αυτό όχι μόνο τότε, αλλά ακόμη μέχρι και σήμερα, που σήμερα πια, εδώ και μερικά χρόνια, Μιχάλης Κλεάνθης ηγείται των Βατράχων. Οι Βάτραχοι είναι μία από τις μακροβιότερες μπουάτ στην Αθήνα, στη Σόλωνος, Σόλωνος 103 νομίζω, yeah. Όπου ο Μιχάλης, με την κιθάρα του, με εκλεκτούς μουσικούς, με την Εροφύλη Κλεάνθη, για την οποία θα μιλήσουμε πιο μετά στη συζήτησή μας, καθώς και για πολλά ακόμη περισσότερα πράγματα. Έχουν μια μαγική ατμόσφαιρα εκεί μέσα, λένε τα καλά ελληνικά τραγούδια και υπάρχει ο πόλος των φίλων της καλής ελληνικής μουσικής και των καλών ελληνικών τραγουδιών, όπου ο Μιχάλης μαζί με την Εροφύλη και τους καλούς φίλους εκεί μέσα, καμιά φορά πάω και εγώ εκεί guest, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σχετικά με αυτή τη μουσική που θεωρούμε καλή ελληνική μουσική. Για να μην σας κουράζω άλλο εγώ με εισαγωγές, ο Μιχάλης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Μιχάλη. Καλή αρχή να κάνουμε. Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Μαγική Πόλη, νούμερο ένα. Θες να ξεκινήσουμε από λίγο πιο πίσω ή θες να μπούμε σε πιο τωρινά πράγματα που κάνεις, γιατί είναι... Κοίταξε, άνοιξες πολλά ζητήματα. Το πρώτο απ' όλα ήταν αυτή τέλος πάντων η θητεία μου στις μπουάτ. Ναι. Η μπουάτ δηλαδή η Απανεμιά και οι Εσπερίδες. Οι δύο στην οδό Θόλου. Θόλου 4 και Θόλου 2, ξέρω εγώ. Ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη. Δεν υπάρχει άλλο σπίτι από πάνω. Λοιπόν, σε αυτές τις μπουάτ θητεύσαμε. Εγώ ήμουν μικρό παιδί τότε βέβαια. Αλλά ήταν η τελευταία τους λάμψη, ας πούμε. Ναι. Με τον Γιώργο τον Ζωγράφο, τον Βαγγέλη Ντίκο, τον Γιάννη Αργύρη, ναι, που ήταν δίπλα. Και σιγά σιγά ανδρωθήκαμε εκεί πέρα. Εκεί πήγα με 10 τραγούδια ρεπερτόριο. Αυτά ήταν. Okay. Και τα δικά μου τραγούδια. Ας πούμε εν έτη τελείωσε. Κοίταξε, 1988. Ναι. Εκεί ξεκίνησα στις Εσπερίδες, έπαιξα για λίγο, αντικαθιστώντας κάποιον που έλειψε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Την επόμενη χρονιά, το 89, άρχισα κανονικά στην Απανεμιά. Για χρόνια στην Απανεμιά. Ναι, ήμουνα όχι πολλά, 14. Και θυμάμαι, επειδή τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά, καθαρά την αίσθηση της Απανεμιάς τότε, η αίσθηση ήταν η εξής. Καταρχήν η Απανεμιά, δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γέμιζε εκείνο το διάστημα, γι' αυτό λέω ότι έκανε διπλές παραστάσεις. Και θυμάμαι ακριβώς την αίσθηση, ότι ναι, στην αρχή βγαίνανε οι πρώτοι καλλιτέχνες που λέγανε το ζέσταμα που λέμε, ξέρω εγώ, η Ντίκου. Ο Θεόφιλος. Ο Θεόφιλος ο Μίτσης, ο Βαγγέλης ο Κορομιλής. Βέβαια. Ναι. Και το κύριο άκτα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το βασικό μενού ήταν που θα βγει ο Μιχάλης. Δηλαδή, καλά, αυτό είναι δική σου εκτίμηση. Δεν ξέρω αν είναι δική μου εκτίμηση. Εγώ θυμάμαι τις αντιδράσεις και όλα. Κοίτα, όταν πρωτοπήγα, για να λέμε και την αλήθεια, όταν πρωτοπήγαμε εκεί, το όνομα στην Απανεμιά ειδικά ήταν
ο Γιώργος ο Ζωγράφος. Βέβαια. Πρόκειται για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα σπουδαίο τραγουδιστή, ο οποίος τραγούδησε και όχι μόνο τραγούδια του νέου κύματος, και Μαμαγκάκι και Μπολιβάρ και τέτοια σπουδαία πράγματα. Μέχρι πότε ήταν ο Ζωγράφος τώρα, μιας και το πιάσαμε? Κοίταξε, 4-5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 94-95 ήταν ανελιπώς. Ναι. Εκεί εμείς ουσιαστικά πλαισιώναμε το Ζωγράφο. Κατά καιρούς πέρασε και ο Τάκης ο Κωνσταντακόπουλος που είχε, ξέρω εγώ, κάποια μερίδια, και βέβαια ο Βαγγέλης ο Ντίκος που είχε την Απανεμιά. Ναι. Που ήταν ο ιδιοκτήτης και ταυτόχρονα ο καλλιτέχνης της Απανεμιάς. Ένας από τους καλλιτέχνες. Αυτός μας έδωσε βήμα. Βέβαια. Και επίσης και ο Γιάννης Αργύρης που ήταν και ο δασκαλός μας. Θεός. Δηλαδή, ναι. Γιατί έκανε και την πρόζα του με τα αστεία και όλα αυτά και μάθαμε, ας πούμε, αυτό το performing, ας πούμε, στο... Εσπερίδες ο Αργύρης. Ο Αργύρης ήταν Εσπερίδες, ναι. Με τον Μιχάλη το Μαριδάκη και άλλους καλλιτέχνες. Η Σοφία Ιβόσου ήταν τότε. Mm. Ναι, ο Τάκης ο Μπινιάρης. Πολλοίς κόσμος, ναι. Θυμάμαι, για να προχωρήσουμε λοιπόν, μετά θυμάμαι ότι προς το τέλος δεκαετίας του 90 άρχισαν συχνά πυκνά να επισκέπτονται την Απανεμιά και να προσπαθούν να διπλαρώσουν τον Μιχάλη τον Κλεάνθη για να το πάρουν και άλλα μαγαζιά. Και τελικά αυτό κάποια στιγμή έγινε για κανένα δύο χρόνια στο Σταυρό του Νότου. Ναι. Ερχόντουσαν κατσιμιχέ, ερχόντουσαν και σε πολιορκούσαν. Γενικά, κοίταξε, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς πολιορκία. Πάντως υπήρχε ένα φλερτ. Ναι. Γενικά. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι παρότι δεν είχαμε δίσκο, ο πρώτος μου δίσκος βγήκε το 99. Λοιπόν, πώς λέγονταν ο πρώτος δίσκος? Στραγάλια στον κατήφορο. Κάνω ότι δεν ξέρω, εγώ το μέσα έχω κάνει και φωνητικά στο δίσκο. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρότι δεν ξέρανε, δεν υπήρχε ο δίσκος, τα τραγούδια ήταν ήδη γνωστά στον κόσμο. Και μάλιστα, αυτό ήθελα να σου πω, ότι εκείνη την εποχή δοκιμάζαμε τα τραγούδια. Mm. Πριν κάνουμε το δίσκο δηλαδή, ήδη τα τραγούδια τα λέγαμε στον κόσμο και βλέπαμε, παίρναμε το feedback. Τον έμεινα του άντρα, τον ξέρανε να παίξω. Ναι, μα το ξέρανε τα τραγούδια. Και το να μου χορέψεις. Και... κάτι που δεν μπορεί να συμβεί σήμερα, γιατί σήμερα ο κόσμος δεν είναι τόσο δεκτικός στο καινούριο. Θέλει αυτό που ήδη γνωρίζει. Αλήθεια. Απευθυνόμαστε περισσότερο στο θυμικό του, ας πούμε. Και στην νοσταλγία. Και στην νοσταλγία του, ενώ τότε ζητούσε το καινούριο. Mm. Όταν έλεγα, ας πούμε, στον κόσμο, θέλετε να σας πω ένα τραγούδι. Ένα δικό σου, μου λέγανε. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σήμερα. Τις περισσότερες φορές όταν ζητάμε στον κόσμο τραγούδια, μας ζητάνε κάτι ήδη γνωστό και αγαπημένο τους. Εγώ το πες μου ένα δικό σου, το έχω ακούσει που έχω έρθει και στους Βάτραχους αρκετές φορές. Ναι, υπάρχει αυτό. Ένα επίσης πράγμα που θα ήθελα να παρατηρήσω και το οποίο είναι δηλαδή, μερικές φορές, okay, το mainstream διαφημίζει τη φίρμα της χρονιάς, η οποία ενδεχομένως να εξαφανιστεί σε μερικούς μήνες ή οτιδήποτε, και έχει ανθρώπους σαν τον Μιχάλη τον Κλεάνθη, ο οποίος έχει όλη αυτή τη μακρόχρονη πορεία και κάτω από το ραντάρ ουσιαστικά, δηλαδή χωρίς να έχει όλη την τηλεοπτική κάλυψη και τη ραδιοφωνική και όλα αυτά. Εγώ θυμάμαι ότι τα Στραγάλια στον Κατήφορο είχαν πουλήσει 3.500 αντίτυπα. Ναι, δεν ξέρω το ακριβές. Πάντως ήταν ένα μεγάλο νούμερο, δηλαδή 2.500, 3, δεν θυμάμαι. Παρότι μόνο λίγοι σταθμοί πήραν χαμπάρι το δίσκο, μέσα σε αυτούς και ο Μελωδία, που έτυχε, ας πούμε, να το ακούσει ο Οδυσσέας Ιωάννου και να μου κάνει και την παρουσίαση του δίσκου αυτού. Αλλά από εκεί και πέρα η εταιρεία ήταν μικρή, έκλεισε, γιατί δεν είχε τα όπως όλες οι εταιρείες. Ναι, γιατί... έκλεισε και έτσι μαζί με την εταιρεία έκλεισε και ο δίσκος. Έκανε τον κύκλο του, πολύ μικρό κύκλο δηλαδή. Πρόλαβε ουσιαστικά την τελευταία δισκογραφίας περίοδο στην Ελλάδα. Περίπου έτσι, ναι. Για τώρα πλέον έχουμε τελείως διαφορετικό, τελείως διαφορετική εικόνα στα πράγματα, όπου με το ίντερνετ έχει ανοίξει πάρα πολύ περισσότερο. Ναι, σίγουρα. Εμείς παρόλα αυτά κάναμε δίσκο. Ναι. Και ο οποίος κυκλοφόρησε 21 Δεκεμβρίου πέρσι, την τελευταία μέρα του πλανήτη. Μιλάς για το τελευταίο σου... Ναι. Α, ναι. Είπαμε, ας πούμε, σκεφτήκαμε πως αν είναι η τελευταία μέρα του πλανήτη, ας κάνουμε και ένα δίσκο. Μιλάς για το Λέω Λόγια. Το Λέω Λόγια, ναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Να ακούσουμε κάποιο τραγούδι. Ναι, γιατί όχι. Που να, ας πούμε, να αναφέρεται... Νομίζω ότι ξαναέπαιξε το Να μου χορέψεις που υπήρχε, ναι, και στα Στραγάλια. Ναι, να βάλουμε το Να μου χορέψεις που είναι μια μποσανόβα. Λοιπόν, συνοψίζω. Το Να μου χορέψεις είναι ένα τραγούδι το οποίο
πρωτοβγήκε στο άλμπουμ «Στραγάλια στον κατήφορο» του 1999, αλλά υπάρχει και στο νέο καταπληκτικό άλμπουμ του Μιχάλη που λέγεται «Λέω λόγια». Για το ομώνυμο κομμάτι έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα στη συνέχεια, θα το πάρουμε σαν μπάσα μετά. Ας ακούσουμε το «Να μου χορέψεις». Να μη χρειάζονταν λόγια γιατί αυτό που ζω δεν θα το ξαναδώ. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Να ήταν λέει τα μάτια καρδιά. Φτάνει μία και μόνο ματιά. Αυτό που ζω δεν θα το ξαναδώ. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Είχαμε ένα μικρό θυματάκι γιατί ήταν να βγει με το βίντεο κλιπ του το κομμάτι, αλλά δεν μας βγήκε το... Και πειράζει, θα το παίξω ζωντανά. Οκ, θα παίξουμε ζωντανά. Λέγαμε λοιπόν το «Να μου χορέψεις» που υπήρχε και σε αυτές και στις δύο δισκογραφικές δουλειές. Ναι, είναι αυτή που ακούσαμε τώρα είναι λίγο πιο ρυθμική, πιο χορευτική ας πούμε. Μια μποσανόβα στην πραγματικότητα ή ένα τσάτσα ας πούμε. Το οποίο υπάρχει και σε μια εκτέλεση στα ισπανικά, στον ίδιο δίσκο, από τη Ζανέτ Καπούγια που τραγουδάει ας πούμε στα... Και το οποίο στα ισπανικά λέγεται «Άσελο Σιέρτο», το ίδιο τραγούδι είναι. Και όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει, ας πούμε. Μπαίνοντας και στο YouTube. Στο YouTube υπάρχει. Ναι, και υπάρχει στο YouTube. Πώς το ψάχνουμε? Μπαίνει στο κανάλι «Λέω Λόγια», με Greeklish. «Λέω Λόγια». Λόγια. Και εκεί υπάρχουν 16 τραγούδια, γιατί είναι μεγάλο άλμπουμ. Εννοώ από την πλευρά του αριθμού των κομματιών, ας πούμε. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι αξιοπρόσεκτο και επίσης αυτό. Παίρνω λαβή για να το πω και σαν γενικότερη κατάσταση ότι πάλι να κάνω μια αλλαγή σημερινή. Παλιότερα, ας πούμε, είχαμε με τα τετρακάναλα και με πολύ δύσκολες συνθήκες να ηχογραφήσουμε. Τώρα, πια που είναι η εποχή του do it yourself, αν και έχει πολλή δουλειά μέσα σε κανονικό στούντιο, το λέω λόγια το άλλο. Ναι, όντως, όντως. Αλλά μπορούμε να βγάλουμε όχι αξιοπρεπή μόνο ήχο. Το λέω λόγια, εμένα μου έκανε καταπληκτική εντύπωση σαν. Σαν ηχογράφηση ακούγεται πάρα πολύ πλούσιο, λες και είναι πάρα πολύ πλούσια, ακριβή παραγωγή οικονομικά. Ενώ, δηλαδή, είναι πραγματικά μεγαλειώδης, δηλαδή, σε μερικά σημεία που ακούγεται. Έπεσε πολύ δουλειά. Καλό είναι να αποκτήσει και ο κόσμος που ακούει μια άποψη γι' αυτό, να μπει να το ακούσει. Εμένα χαρά μου είναι. Εξάλλου, από την πρώτη στιγμή ξέρουμε ότι πλέον οι δίσκοι δεν έχουν εμπορική σημασία πια. Άσε που εμείς και παλιά το ίδιο είχαμε. Δηλαδή, για μας η κρίση δεν υπάρχει. Ήμασταν πάντα σε κρίση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και πριν η δισκογραφία μας δεν είχε αυτό το, ξέρεις, το mainstream, αυτό που είπες. Αλλά και τώρα που οι δίσκοι πια δεν πουλούν, που κλείνει το ένα δισκάδικο μετά το άλλο, έχουν κλείσει σχεδόν όλα. Ναι. Ναι, εμείς επιμένουμε όμως σε αυτό. Γιατί για μας έχει μεγάλη σημασία, ας πούμε, να έχουμε λόγο. Να εκφράσουμε την άποψή μας. Είναι ένα στοιχείο δημοκρατίας και το υπερασπιζόμαστε. Εκτός από τις ζωντανές εμφανίσεις και μέσω μιας συγκεκριμένης δισκογραφικής δουλειάς. Έπαιξαν όλοι οι φίλοι σε αυτό το δίσκο. Ναι. Υπάρχουν όλοι δηλαδή. Και χωρίς αμοιβή. Κανείς δεν αμοιβήθηκε. Αφού αυτή είναι ένα νέο στοιχείο της καινούργιας κατάστασης. Και να πούμε εδώ ότι εκτός από τη Ζανέτ που έκανε μια υπέροχη παρουσία, θα το ακούσει όποιος θέλει, έπαιξε ο Νίκος ο Τουλιάτος τύμπανα. Τρομερός. Παρένθεση. Η Ζανέτ Καπούγια είχε θητεύσει επίσης στις Μπουάτ.
Βεβαίως. Εσπερίδες. Στις Εσπερίδες. Και ακόμα πιο, και λίγο παλιότερα. Σπουδαία τραγουδίστρια. Κατά τη γνώμη μου είναι από τις ωραιότερες τραγουδίστριες Latin που έχω ακούσει. Και ωραιότερες γυναίκες που έχουν περάσει. Καλά, αυτό. Ασυζητητή. Παραμένει ακόμα. Ναι, τρομερή. Αγαπάμε. Ζανέτ. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Λοιπόν, βγάζοντας εμείς τους δίσκους μας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι το κοινό μας είναι μια ομάδα ανθρώπων που μας ακολουθούν. Μαθαίνουν τα νέα μας, έρχονται στους χώρους μας, κάποιοι παραμένουν, κάποιοι κάνουν κύκλο, ξαναέρχονται και τα τραγούδια μας έτσι αποκτούν ζωή. Όταν αποφασίσαμε με την Εροφύλη να κάνουμε το δίσκο, γνωρίσαμε εκ των προτέρων ότι ο δίσκος είναι... πώς να σου πω, θα μπορούσαμε να το βγάλουμε και στο YouTube, ας πούμε. Αλλά εμείς θέλαμε το άλμπουμ με την παλιά έννοια. Έχει μέσα το booklet, με τις φωτογραφίες. Και το artwork είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, με το εξώφυλλο. Είναι... Η ζωγραφιά την έκανε η Σοφία, η οποία είναι γυναίκα μου, έτσι. Θέλω να πω, έχει τη ζωγραφιά, έχει τις φωτογραφίες, έχει τους συντελεστές, έχει τους στίχους των τραγουδιών. Είναι ένα πράγμα που το πιάνεις. Είναι σαν να λέμε τώρα... Φετυχισμός, παιδί μου. Ναι, μα είναι συντή, ρε παιδί μου. Ναι. Ακόμα και τα γράμματα που είναι γραμμένος ο τίτλος είναι του δικού μου γραφικού χαρακτήρα. Έχει δηλαδή το αποτύπωμα που λέμε. Σωστό. Και αυτό είναι που θέλουμε εμείς. Και στις Μποάτα αυτό μάθαμε. Δηλαδή, αν είναι κάτι σπουδαίο που μάθαμε σε αυτό το χώρο, πολλά δηλαδή, αλλά ένα από αυτά είναι ότι θέλουμε το ιδιαίτερο, το αποτύπωμά μας. Όποιο και αν είναι αυτό, είτε έχει αξία σύμφωνα με τους κριτικούς, είτε δεν έχει. Αυτό μετά φεύγει από εμάς και... Ναι, έτσι κι αλλιώς τα τραγούδια δεν μας ανήκουν. Από τη στιγμή που γραφτήκανε, ανήκουν σε άλλους. Και παίρνω αυτό πάσα που λες, γιατί αυτό, όπως είπες και εσύ, ότι είναι πλέον μια καινούρια δημοκρατία ουσιαστικά στην τέχνη και στη μουσική ειδικά, θα σου το πω και εγώ με το δικό μου τρόπο ως εξής, ότι βλέπω ότι με το YouTube και με το ίντερνετ γενικότερα, σαν ότι μπορείς πια να ψάξεις και να βρεις εσύ να επιλέξεις την είδηση και όχι να την έχει προεπιλέξει η τηλεόραση πια, που είναι ένα νεκρό πράγμα, κατά τη γνώμη μου, τέλος πάντων. Βλέπω το εξής λοιπόν, ότι έχω τη δυνατότητα καλλιτέχνες και συγκροτήματα, και ξένα και ελληνικά και οτιδήποτε, του παρελθόντος ή από άλλες χώρες, τα οποία δεν θα είχα αλλιώς την πρόσβαση. Τα έχω πλέον μέσα σε δευτερόλεπτα, ναι. Μπορώ να τα μάθω, να τα ακούσω και δηλαδή με αυτόν τον τρόπο βρήκα συγκροτήματα και από την Φιλανδία, ας πούμε, που ποτέ δεν θα τα μάθαινα και έχουν γίνει αγαπημένα μου. Είναι πολύ σημαντικό. Αρκεί να ξέρει κανείς να ψάξει και να αξιοποιήσει τις πληροφορίες. Γιατί υπάρχει ένας κυκαιώνας πληροφοριών. Ναι, τώρα είναι το αντίστροφο. Που εκεί μπερδεύεσαι. Αν δεν ξέρεις δηλαδή με ποιον τρόπο να ψάξεις, είναι ένα χάος. Στο οποίο μπορεί πολύ εύκολα κανείς να χαθεί και να αποκτήσει αξία κάτι που πριν ούτε θα το άκουγες καθόλου. Ίσως από εκεί να βγει, λέμε τώρα, μια καινούρια αξιοκρατία. Δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί, ναι. Και στο τέλος αυτό που ήθελα επίσης να συμπληρώσω εγώ είναι ότι, okay, αφού πλέον έχουμε σε εισαγωγικά δωρεάν και γρήγορα, ή μάλλον με πολύ μικρό κόστος και γρήγορα, να επιλέξουμε σε όλη αυτή την τεράστια γκάμα πραγμάτων από όλο τον κόσμο, αμέσως και εμένα μετά μου δίνει την ελευθερία να πω, okay, θα χαρίσω κι εγώ κομμάτια από την τέχνη μου. Στο YouTube, στο οτιδήποτε, στο ειδησιογραφικό τάδε, στο rock overdose ή στο οτιδήποτε. Πάρτε και από μένα αυτό, από τη στιγμή που μπορώ να ακούσω το τάδε και εγώ free. Δεν είναι τυχαίο, ότι με το που βγαίνει ο δίσκος μας, κατευθείαν εμείς τον δίνουμε. Ναι. Τον δίνουμε στο διαδικτύο. Και λέμε ότι όποιος θέλει καλύτερη ποιότητα ή να πιάσει στα χέρια του, ναι, όλο το artwork που έχουμε κάνει πάνω στο CD, ας το παραγγείλει, ας πάει σε ένα από αυτά τα, ξέρω εγώ, τα εναπομείναντα δισκοπολία, ναι, ή σε μεγάλα καταστήματα, ξέρω εγώ, τύπου mall. Ή ακόμη από τους ίδιους τους βάτραχους, εκεί που θα έρθει να σε ακούσει εκείνε, και φεύγοντας, ας πούμε, να πάρει το CD εφόσον... Γιατί η αλήθεια είναι ότι, επειδή εγώ το πήρα το CD σου και το άκουγα κανονικά και στο αμάξι και στο σπίτι και αυτά, η αλήθεια είναι ότι είναι άλλη ποιότητα. Σίγουρα. Είναι σίγουρα. Άλλη, είναι πιο εξελιγμένο. Το Disserround. Βέβαια. Και έχεις και μια εικόνα για τον καλλιτέχνη. Αν θες να έχεις πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον καλλιτέχνη, παίρνεις το δίσκο του. Ο δίσκος του είναι ένα μέρος του εαυτού του. Πιο πλήρες από το να ακούσεις ένα τραγούδι
σε ένα στημένο βίντεο κλιπ ή δεν ξέρω τι. Εμείς βέβαια δεν το δείξαμε αυτό το κλιπ. Το οποίο το κάναμε με μια φωτογραφική μηχανή από αυτές τις πρώτες ψηφιακές, ας πούμε. Do it yourself, εποχή. Ναι, έτσι είναι. Και θα έλεγα εδώ πέρα, μια και μπορούμε να έχουμε εικόνα από το YouTube, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να ακούσουμε το χαρτάκι από την Εροφύλη. Να πούμε εδώ ότι είναι ένα τραγούδι στο οποίο έχει γράψει τους στίχους η Σοφία, εγώ τη μουσική και η Εροφύλη τραγουδάει. Λοιπόν, και σε αυτό έχουμε σίγουρα εικόνα. Είναι βέβαιο. Φίγαμε. Για πάμε. Κόρη του Μιχάλη,
Δεν χρειάζεται να σας πω εγώ για τη φωνή. Εντάξει, ο καθένας. Να αξίζει καθόλου η κοπέλα. Όπου πλέον οι αεροφίλοι είναι και στους βάτραχους μαζί σου. Ναι, οι αεροφίλοι είναι συνεργάτες μου πια. Και αποφασίσαμε μαζί να κάνουμε το δίσκο. Αρχικά είχαμε πει να κάνουμε δύο δίσκους, δηλαδή ο καθένας προσωπικό, αλλά συγκεντρώσαμε τα τραγούδια και το βρήκαμε ωραία ιδέα να συνυπάρχουμε. Ξέρεις, και μου άρεσε και εμένα αυτό. Λέει Ροφίλη 6 τραγούδια, μέσα στα οποία και το μόνιμο τραγούδι. Mm. Αυτό που ακούσαμε, το χαρτάκι και το λέω λόγια. Το οποίο έκανε και μία, έτσι, μπορεί να την πει κανείς, διάκριση. Είναι τόσα πολλά που μπορώ να πω για τον Μιχάλη και που θα άξιζε να μάθετε για τον Μιχάλη Γλιάνθη. Σας βάλω λίγο σε πολύ στοιχειώδη, πολύ βασικά πράγματα για τον Μιχάλη και γενικά το κλεανθέικο. Είναι ένα καλλιτεχνικό στέκι το σπίτι, γιατί ο Μιχάλης εκτός από τους βάτραχους, εκτός από τη μακρά πορεία, η οποία ξεκινάει ακόμη πριν την απανεμιά ή μάλλον παράλληλα με την απανεμιά, ότι υπήρξε μία από τις αγαπημένες φωνές του ίδιου του Μάνου Χατζηδάκη. Ντρέπεται που το λέω, αλλά δεν με πειράζει. Είναι ένα καλλιτεχνικό στέκι στο οποίο ο Μιχάλης, εκτός από την ίδια καλλιτεχνική δραστηριότητα που γράφει τα τραγούδια, τα κυκλοφορεί, τα παίζουν και ζωντανά τότε στην Απανιά, τώρα στους Βάτραχους, είναι ο Μιχάλης και από τους πιο ονομαστούς στην Αθήνα δάσκαλους φωνητικής. Ναι, τώρα το ναι δεν πάει στο ονομαστούς, αλλά πάει στο ότι ασχολούμαι με τα 8-10 τελευταία χρόνια με τη διδασκαλία τραγουδιού. Πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Σύγχρονου τραγουδιού. Ξέρω δηλαδή πολλούς καλούς τραγουδιστές οι οποίοι δεν θα μπορούσαν με τίποτα να μεταδώσουν. Ναι, εγώ ξέρεις τι έγινε. Επειδή το δικό μου ταλέντο είναι επίκτητο, δηλαδή δεν γεννήθηκα με μια φωνή που ήταν έτοιμη που λέμε. Δούλεψα, ναι, είχα αγάπη για το τραγούδι, αλλά ήθελε δουλειά. Και δούλεψα γι' αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οπότε σκέφτηκα πως ξέρω τον πόνο ενός ανθρώπου που θέλει να εκφραστεί και δεν μπορεί. Και ψάχνει να βρει. Και έτσι ξεκίνησα να διδάσκω τραγούδι. Και αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 10 χρόνια, ας πούμε, που κάνω αυτή την ασχολία. Τέλος πάντων, είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλος τομέας πάλι. Ναι, ένας άλλος τομέας. Επίσης δημιουργικός. Τι λες, θα τραγουδήσουμε? Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να πούμε αυτό το τραγούδι που κόπηκε στην αρχή. Μπράβο, είχαμε το Να μου χορέψεις. Κάτσε να πάρω την κιθάρα. Το οποίο είπαμε υπάρχει και στις δύο κυκλοφορίες, στα δύο CD που υπάρχουν. Μπορείτε να τα βρείτε σίγουρα στους Βάτραχους, σας λέω εγώ. Αλλά νομίζω αν ψάξετε λιγάκι μπορείτε να βρείτε και στο YouTube οπωσδήποτε. Βεβαίως, βεβαίως. Να μου χορέψεις λοιπόν υπάρχει και στα Στραγάλια στον Κατήφορο που είναι το πρώτο άλμπουμ του Μιχάλη. Υπάρχει και στο Λέω Λόγια. Το φρέσκο άλμπουμ. Υπάρχουν και άλλα πολλά περισσότερα. Θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια, έστω και επιγραμματικά. Μουσικά project στα οποία δουλεύει ο Μιχάλης αυτή την εποχή. Πάμε να ακούσουμε τώρα να μου χορέψεις. Σκέψη ορατή. Να μη χρειάζονταν λόγια γιατί αυτό που ζω δεν θα το ξαναδώ. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Να ήταν λέει τα μάτια καρδιά. Να φτάνει μία και μόνο ματιά. Αυτό που ζω δεν θα το ξαναδώ. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Χίλι να δίναν μόνο φιλιά κι όχι υποσχέσεις. Αν μ' αγαπάς μην το πεις πουθενά. Να μου χορέψεις. Τα χίλι να δίναν μόνο φιλιά κι όχι υποσχέσεις. Αν μ' αγαπάς μην το πεις πουθενά.
να μου χορέψεις, να μου χορέψεις, να μου χορέψεις. Να τ'ανε λέει τα χέρια φτερά και να μην έπεφτα πια χαμηλά. Αυτό που ζω δεν θα το ξαναδώ. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Να ήταν ενώτες οι λέξεις αυτές, να ήταν τραγούδια τα λόγια που λες. Αυτό που ζω δεν θα το ξαναδώ. Κάθε στιγμή που περνάει δεν ανήκει εδώ. Τα χείλη να δίναν μόνο φιλιά κι όχι υποσχέσεις. Αν μ' αγαπάς μην το πεις πουθενά. Να μου χορέψεις. Τα χείλη να δίναν μόνο φιλιά κι όχι υποσχέσεις. Αν μ' αγαπάς μην το πεις πουθενά. Να μου χορέψεις, να μου χορέψεις, να μου χορέψεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πω κατευθείαν στο ψητό, το τελευταίο διάστημα ο Μιχάλης έφτιαξε ένα ολόκληρο παραμύθι, musical. Πες μας εσύ, δεν λέω τίποτα. Είναι σχετικά με μια επανάσταση που κάνουν οι κότες. Ναι, έγραψα ένα παραμυθάκι το οποίο είναι ολοκληρωμένο. Είναι σαν musical, ας πούμε, με μουσική, τραγούδια και το οποίο λέγεται «Η Επανάσταση της Κότας». Και εξαφανίζονται όλα τα κοτόπουλα από τον πλανήτη και υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από αυτό και τελικά ανακαλύπτουμε σταδιακά ότι οι κότες κατάφεραν και δραπέτευσαν και πήγαν πίσω στην Κοτοκορομιλία που είναι η χώρα τους. Okay. Λεπτομέρειες δεν θα δώσω γιατί θα αποκαλύψω το μυστήριο αυτού του παραμυθιού. Βρίσκεται ακόμη σε πολύ καλό στάδιο, γιατί έχω ακούσει κάποια πράγματα, βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο και νομίζω ότι μέσα στο 2014 και όχι πολύ αργά θα έχουμε να ακούσουμε από αυτό. Δεν ξέρω μήπως γίνει από κάποιο γνωστό θείασο, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί συζητιώνται ονόματα που συζητάει ο Μιχάλης ο Κλεάνθης να συνεργαστεί ώστε να βγει αυτό το θεατρικό προς τα έξω. Παιδικό, αλλά εγώ που το άκουσα μπορεί να είναι παιδικό, αλλά φυσικά οι μεγάλοι έχουν πάρα πολύ πράγμα να ακούσουν. Εγώ νομίζω ότι οι μεγάλοι διασκεδάζουν πιο πολύ από τα παιδιά με τα παιδικά. Εγώ τουλάχιστον ανελιπώς το παρακολουθώ. Σημείο αναφοράς η Λιπούπολη, την οποία μεγαλώσαμε και την οποία αξίζει να επισκεφτεί οποιοδήποτε και νομίζω στους Βάτραχους παίζει τραγούδια από τη Λιπούπολη. Παίζω, ναι. Παίζω. Τρία τραγούδια τουλάχιστον από τη Λιλιπούπολη. Και μάλιστα τα έχω ενταγμένα κανονικά, σαν να είναι τραγούδια μέρος του προγράμματος. Δεν έχει σημασία που είναι παιδικά, ξέρω εγώ. Δεν είναι παιδικά. Δεν είναι, ναι, είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Σπουδαία τραγούδια. Ναι, συμφωνώ. Επίσης λοιπόν, τώρα το τελευταίο διάστημα, γιατί τώρα γιατί σας τα λέω αυτά, εκτός από πληροφορίες που χρειάζεται να πούμε για τον Μιχάλη, είναι αυτό που λέω ότι υπάρχουν καλλιτέχνες με πραγματική αξία και που στη Μαγική Πόλη τέτοιες περιπτώσεις θέλουμε να έχουμε, που πάλι σε εισαγωγικά το λέω κάτω από το ραντάρ, είναι άνθρωποι τους οποίους τους ξέρει πάρα πολλοί κόσμος, ξέρει τη δουλειά τους την ίδια πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο ότι παίζουν καλές διασκευές. Δηλαδή, εγώ με το συγκρότημά μου, του Τζόκερ, ξέρουν το Πάρε με μακριά, ξέρουν κάνα δύο τραγούδια ακόμη από το συγκρότημά μου, ναι. Αλλά η φήμη η μεγάλη που έχουμε είναι επειδή παίζουμε διασκευές και τις παίζουμε καλά, ας πούμε. Το σημαντικό με τον Μιχάλη και με άλλες περιπτώσεις που θεωρώ λαμπρές είναι που πλησιάζουν στο υλικό, στο original υλικό σας. Μας. Το,
τελευταίο λοιπόν διάστημα ο Μιχάλης, εκτός από τις κότες που, που ετοιμάζει. Ναι, οι κότες ήταν ένα διάλειμμα για να ξεκουραστούμε από το Λέω Λόγια, το οποίο μας ταλαιπώρησε με την καλή έννοια του όρου περίπου 1-1,5 χρόνο. Επική παραγωγή. Πραγματικά. Ναι, ήταν πράγματι. Με πολλές δυσκολίες, με την έννοια ότι επειδή τα παιδιά είναι επαγγελματίες και είχαν υποχρεώσεις, έπρεπε να ρυθμίσω το χρόνο του καθένα, mm-hmm. έτσι ώστε στον ελεύθερο του χρόνο να έρχεται να ασχολείται με αυτό. Στο στούντιο, πώς το λέμε το στούντιο? Το στούντιο είναι... Inspiral Studio. Inspiral, είναι ο Νίκος ο Κριτσέλης. Ο οποίος, ναι, εκτός από ηχολήψεις, είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Και βοήθησε, ναι, πάρα πολύ, στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Στο ίδιο στούντιο ηχογράφησες και τα κομμάτια που έστειλες πρόσφατα στο διαγωνισμό. Για πες μας λεπτομέρειες. Κοίταξε, είναι... Αυτό είναι πολύ... είναι τωρινό, είναι... που λέμε τώρα. Ναι, είναι τωρινό. Είναι τωρινό. Υπάρχει ένας διαγωνισμός τραγουδιού, σύνθεσης βασικά, κέντρο γραμμάτων και τεχνών, mm-hmm. όπου εκεί έχω στείλει 3 τραγούδια. Mm-hmm. Αυτό περιμένει. Αλλά στο διαγωνισμό που διακρίθηκε το Λέω Λόγια, ήταν στο διαγωνισμό του Music Heaven. 2 διαφορετικά πράγματα. Έχουμε από τη μία το διαγωνισμό των συνθέσεων, των Ελλήνων συνθετών, όπως είπες, αλλά πριν από μερικούς μήνες, για να το βάλω λίγο σε σειρά, είναι που κερδίσατε... Ναι, κέρδισε το ομώνυμο τραγούδι του δίσκου, το Λέω Λόγια, το διαγωνισμό. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε επιτροπή, ότι ήταν ψήφισε ο κόσμος, ναι, ψήφισε ο κόσμος. Περισσότεροι από 1,000 άνθρωποι. Και το τραγούδι κέρδισε. Ήταν πρώτο. Στις προτιμήσεις, εμένα μεγάλη έκπληξη μου δημιούργησε αυτό. Γιατί είναι ένα δύσκολο τραγούδι με την έννοια ότι έχει το παραδοσιακό στοιχείο, mm. το πολυφωνικό σχήμα υπήρου που κάνει το ρεφρέν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο κόσμος μπορεί, ας πούμε, να εκτιμήσει κάποια πράγματα. Αυτό. Νομίζω ότι τώρα μέσα στο Νοέμβρη θα γίνει η τελετή. Μέσα στο Νοέμβρη θα γίνει η απονομή, ας πούμε, ναι. του διαγωνισμού αυτού σε μια κεντρική σκηνή στην Αθήνα, όπου θα παρουσιάσουμε και ζωντανά το τραγούδι. Ελπίζω να φέρουμε και τους υπηρώτες, το πολυφωνικό σχήμα, το Βαγγέλη το Γκότσου και τη Βερόνικα Ηλιοπούλου, που κάνουν τα φωνητικά, τα υπηρώτικα στη μέση του τραγουδιού, ναι, που είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Ναι. Όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει. Ωραία, αυτό πότε είναι να γίνει, έχουμε ακριβή ημερομηνία ή θα... Όχι ακόμα, δεν έχει οριστεί, αλλά ξέρουμε περίπου ότι θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο. Το γνωρίζουμε αυτό. Από την Πόλη Μαγική σίγουρα θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Μέσα στο Νοέμβριο ελάτε κι εσείς να δείτε. Ναι, βεβαίως, θα είναι μια ανοιχτή απονομή και θα είναι και τα άλλα τα παιδιά που διακρίθηκαν, γιατί δεν ήταν μόνο το Λέω Λόγια, mm. αλλά η 21η του τελικού. Ναι. Γιατί ήταν 308 συμμετοχές. Που σημαίνει ότι θα κρατήσει τουλάχιστον 2-3 ώρες η... Ναι, οι 20 πρώτες συμμετοχές θα παρουσιάσουν ζωντανά τα τραγούδια που διακρίθηκαν. Να λοιπόν μια ευκαιρία να πάτε εκεί, να πάμε εκεί, να ακούσουμε καινούριους. Να ακούσουμε καινούριους καλλιτέχνες και τις... και τα τραγούδια τους. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός. Πέρα από το δικό μου ενδιαφέρον δηλαδή, γιατί όπως ξέρεις τα δικά μας τραγούδια δεν μπορούμε να τα κρίνουμε. Ακούμε τον αλωνών. Τα δικά μας φαίνονται οικεία, έχουμε χάσει την αίσθηση του πώς φαίνονται στο τρίτο. Αλλά... Σας χρειαζόμαστε. Μερικά τραγούδια ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Θα τα ακούσει ο κόσμος δηλαδή, είναι σίγουρο ότι θα τους αρέσει. Τι λες, θα παίξουμε κάνα... Περιμένω να ακούσω ποιο τι μας έχεις ετοιμάσει. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τώρα, είμαι μπερδεμένος, ας πούμε. Έλεγα να παίξω από το δίσκο αυτό, από το Λέω Λόγια. Τέλεια. Ή το... Εσύ θα διαλέξεις τώρα, έτσι. Εγώ δεν είμαι βασίλα, δηλαδή... τα θέλω όλα. Λοιπόν, ή θα παίξουμε τον ύμνο του άντρα. Τέλεια. Ή το «Η αγάπη μου έφυπη». Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω, γιατί καταρχήν τα ξέρω και τα δύο και θα σε παρενοχλήσω να σου κάνω μερικά φωνητικά. Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Οπότε μπαίνεις σε όποιο θες με μεγάλη μας χαρά. Εντάξει, ας πούμε τον ύμνο του άντρα που είναι πιο ελαφρύ. Φύγαμε. Πάμε. Να, 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 να,
εμένα. Ένα αγόρι δεν είναι παιδάκι, μα άντρας νομίζω εξ αρχής. Πρέπει να έχει λανθάνων μουστάκι στο πρόσωπο και στη ψυχή. Να έχει στη μάνα του αδυναμία που τον φροντίζει γλυκά. Σε οίκο ανοχής από τα 13 του ειδίποδα σπάει τη μαγιά. Ένα αγόρι δεν είναι ό,τι κι ό,τι αργεί να τελειώσει στο σεξ. Μένει βουβός ανοιχτός ή παρότι δεν έχει πληγές και ενοχές. Πάει φαντάρος μετά το σχολείο και έχει σφιχτό τον ποπό. Παίρνει το σκύπτρο κι αντέχει στο κρύο και κάνει για πάντα στρατό. Ναι, ένα αγόρι μπορεί να φωνάζει, βραχνιάζει φωνική ψυχή, και το σκοτάδι να μην τον τρομάζει, μη γίνει καμιά αδερφή. Να βγάζει λεφτά και να κάνει κομπίνες, αργουτσίκα να παντρευτεί. Να πατάει, να κάνει και σφήνες, να κάνει και ένα παιδί. Ένα αγόρι δεν είναι ό,τι κι ό,τι αργεί να τελειώσει στο σεξ. Μένει βουβός ανοιχτός ή παρότι δεν έχει πληγές και ενοχές. Πάει φαντάρος μετά το σχολείο και έχει σφιχτό τον ποπό. Παίρνει το σκύπτρο κι αντέχει στο κρύο και κάνει για πάντα στρατό. Ναι, είσαι αγόρι και θες εμπειρίες και είσαι σκληρός και βάς. Πρέπει να κλάψεις κρυφά στις γωνίες, μα στήθο ζητάς να κρυφτείς. Μα στήθο ζητάς να κρυφτείς. Να 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 να. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Πώς θες να κάνουμε έναν για τώρα επιλογή, γιατί σίγουρα με το καλό, καλή αρχή στη Μαγική Πόλη, αλλά νομίζω ότι στο μέλλον θα ήταν χρήσιμο, γιατί νομίζω δεν είπαμε ούτε τα μισά από ό,τι θα μπορούσαμε να πούμε από πράγματα που έχεις κάνει και στην πορεία σου. Καθώς όμως και οι Εροφίλοι, γιατί όπως είπαμε στους Βάτραχους της Σόλωνος, ο Μιχάλης και οι Εροφίλοι μαζί με άλλους ακόμη εκλεκτούς μουσικούς δίνουν την τέχνη τους εκεί μέσα. Είναι και ο χώρος πάρα πολύ όμορφος. Ίσως την επόμενη φορά να φέρουμε και την Εροφίλη ως τότε θα είναι και άλλα πράγματα έτοιμα. Θα είχε ενδιαφέρον να παρουσιάζαμε ένα μέρος του προγράμματος των Βατράχων, το οποίο δεν είναι δικά μας τραγούδια μόνο, αλλά και τραγούδια αγαπημένων καλλιτεχνών. Ας πούμε, για να καταλάβεις, σε αυτό το χώρο βρίσκουν στέγη συνθέτες όπως ο Χάρης ο Πάνος Κατσιμίχας, ο Τσακνής, ο Μαχαιρίτσας, ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, τα λέω έτσι ανακατεμένα. Τώρα που είπες και Χατζηδάκης, μάλιστα. Και πιο σύγχρονοι, ξέρω εγώ, ο Χαρούλης, ο Λοΐζος, ο Θηβαίος. Δηλαδή έχουμε μια μεγάλη γκάμα τραγουδιών. Ξεκινάμε, να μην πούμε για το Σιδηρόπουλο και τον Άσημο, που είναι αναφορά στην πραγματικότητα. Και όλα αυτά μπλέκουν σε ένα παιχνίδι παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Mm. Γιατί κατά τη γνώμη μου ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να ακουστεί σε όποιο χρόνο. Εμείς παίζουμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ένα τραγούδι του Ατίκ. Και ακούγεται το ίδιο με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγο, της Μποφίλιου, ξέρω εγώ. Mm. Καταλαβαίνεις. Είναι ένα πάντρεμα, ας πούμε. Και θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να δείξουμε ένα μέρος του προγράμματος, να μην είμαι μόνο εγώ, αλλά να φέρουμε και άλλα παιδιά από τους Βατράχους και την Εροφίλη, τον Νίκο τον Καραδημητρίου, την Ασπασία τη Μεταλλινού.
Είναι... Τον Αλέξανδρο τον Παπατζόγλου. Συγγνώμη, δεν θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, γιατί είναι αυτή είναι η βάτραχη. Βέβαια. Σήμερα. Αυτή είστε, είστε η βάτραχη. Είμαστε οι βάτραχοι. Έχει και το Quax Radio. Ναι, αυτό είναι έτσι ένα ιντερνετικό, ας πούμε, που παίζουμε καμιά φορά κανένα τραγούδι. Πήγα να σταθώ πριν, μια τελευταία στάση για να... ήθελα να πω ότι πέρα που πρόλαβε ο Μιχάλης και είχε τον είχε ακούσει ο Μάνος Χατζηδάκης και έφυγε από τη ζωή και δεν πρόλαβε ήμουν να γίνει πολύ τυχερός η συνεργασία. Ήμουν πολύ τυχερός που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Και συνεχίζει να δίνεις πολύ συχνά συναυλίες θεματικές Χατζηδάκης. Ναι, είναι μια άλλη πλευρά που για αυτήν δεν μιλήσαμε. Υπάρχει ένα συγκρότημα που λέγεται Πάλσαρ. Είναι από μουσικούς που ζουν στη Λαμία. Mm. Και κάνουμε ουσιαστικά αποκλειστικά Χατζηδάκη. Είναι η άλλη πλευρά. Αυτή. Ίσως είναι... ο μέγιστος συνθέτης... Εκεί εγώ την κιθάρα δεν την ακουμπώ. Εκεί είμαι τραγουδιστής, ας πούμε, βγαίνω μπροστά και κάνω αυτό που ξέρω, τραγουδάω λυρικό τραγούδι. Αυτό το του Μάνου Χατζηδάκη δηλαδή. Εντάξει, είναι μια πολύ αγαπημένη πτυχή, ας πούμε. Ίσως είναι ο μέγιστος και νομίζω ότι ο Χατζηδάκης ούτως ή άλλως είναι κομβικός. Ο Χατζηδάκης δεν είναι απλώς ένας μεγάλος συνθέτης, είναι ένας φιλόσοφος. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δάσκαλο τραγουδοποιίας. Κατά τη γνώμη μου, η τραγουδοποιία στα χέρια του Μάνου έφτασε στο ύψιστο σημείο. Όταν μιλάμε για δίσκους όπως το Μεγάλο Ερωτικό τώρα ή τη Μπαλάτσα Οδού Αθηνάς ή ξέρω εγώ, ακόμα και το Χαμόγελο της Δοκόντας που είναι καταπληκτική δουλειά. Είναι πολλά τραγούδια τα οποία πολλοί μάλιστα νέοι, επειδή ξέρεις, κυκλοφορεί πια πολύ γρήγορα το πράγμα, ίσως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει και να μην ξέρουν καν ότι είναι του Χατζηδάκη. Ναι, ίσως. Δεν ξέρω, αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν συμβαίνει, αλλά... Είναι γρήγορα. Ναι, είναι, ναι, όντως. Όντως, δεν είναι γνωστό το έργο δηλαδή. Μιχάλη, θα ήθελα να είχαμε άλλη μία ώρα μπροστά μας τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι θα την έχουμε αργότερα. Είσαι ευπρόσδεκτος οποιαδήποτε στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ που σου κάνω εγώ εγγένεια. Γιατί ξέρεις ότι σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, και αυτό είναι και συμβολικά, έτσι. Μας ξεκινάμε. Ναι, είναι συμβολικό. Ήθελα λοιπόν να πω ότι μέσα σε αυτή την πορεία που έχει κάνει ο καθένας, συναντιόμαστε αργά και πού, έχουμε κάνει και μαζί δουλειά. Ακυκλοφόρητη, η οποία δεν ξέρουμε πότε και αν θα κυκλοφορήσει. Και... Προσεχώς έχουμε να πούμε πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και θα ήθελα κάθε τι καινούριο που έχω να το ξέρεις πρώτος. Κι εγώ παρομοίως. Ωραία. Θέλεις να πούμε κάτι ακόμα ή να κάνουμε πάσα στο βίντεο για την επόμενη... Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι δεν το εμπιστεύομαι το βίντεο. Θα ήθελα να πούμε ένα από τα τραγούδια του δίσκου. Okay. Να πούμε και μια μικρή ιστορία και να κλείσουμε έτσι. Τέλεια. Εμείς είμαστε κορδαλιώτες νικαιώτες, ας πούμε. Οι παππούδες μας ήταν πρόσφυγες. Ήρθανε από τη Σμύρνη, από την πόλη. Η γιαγιά ήρθε από την πόλη. Και πέρασε στοιχείο και από εκεί τους μπουζουριάσανε και τους φέρανε στην Κοκκινιά, που βρήκανε κάποια οικόπεδα και με πέτρες και αυτά φτιάξανε χαμόσπιτα και μέναν εκεί. Πάστρα όμως, καθαρά σπίτια με ασβέστη και πέτρα. Εγώ πρόλαβα την αυλή δηλαδή, πριν γίνει η πολυκατοικία. Η γιαγιά λοιπόν δεν ήξερε να γράφει, δεν μπορούσε να γράψει και όταν εγώ πήγα σχολείο, ας πούμε, το θεωρούσε μεγάλη υπόθεση που ο εγγονός της μπορεί και γράφει. Έτσι λοιπόν όταν έλεγε κάτι έξυπνο ή κάτι που ήθελε να μείνει, μου έλεγε σημείωσε το αυτό. Γράφτο. Και αργά και πού, μου ζήταγε να πάρω αυτό το βιβλίο που σημείωνα αυτά που έλεγε και να τις τα διαβάζω. Και λέει, αυτό το είχα ξεχάσει ότι το είπα ή το άλλο ξέρω εγώ. Κάποια από αυτά λοιπόν τα πήρα εγώ, τα έκανα έμετρα και τα χώρισα σε ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Τζιέρι μου, που σημαίνει σωθικό μου, είναι μου. Σπλάχνο μου, ναι, καρδιά μου. Λοιπόν, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό, έτσι, για τη γιαγιά. Τζιέρι μου. Τζιέρι μου. Είναι από εκείνα τα μέρη. Mm.
Από όλες τις αγάπες είσαι πιο γλυκιά. Ποιο όνειρο σε φέρνει σε μένα, ναι, κοντά. Και μέσα στην καρδιά μου γίνει και κακό. Μαχαίρι το φεγγάρι, ο ήλιος φωνικό. Τζιέρι μου, τζιέρι μου, θα σε κάμω τέρι μου. Τζιέρι μου, τζιέρι μου, θα σε κάμω τέρι μου. Από όλες τις αγάπες είσαι πιο καλή και θάμπωσε η μέρα κι η ανατολή. Του πόνου το σημάδι άλλο δε βαστώ και μέσα στο σκοτάδι μόνος μου δε ζω. Τζιέρι μου, τζιέρι μου, θα σε κάμω τέρι μου. Τζιέρι μου, τζιέρι μου, θα σε κάμω τέρι μου. Τζιέρι μου, τζιέρι μου, θα σε κάμω τέρι μου. Τζιέρι μου, τζιέρι μου, θα σε κάμω τέρι μου. Τζιέρι μου, αυτό Μιχάλη Κλάθη. Ευχαριστώ και πάλι Μιχάλη που ήσουν εδώ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλή αρχή, θα τα ξαναπούμε σίγουρα στη συνέχεια της Μαγικής Πόλης. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα, 9 η ώρα, Σάββατο, 9 με 10, Μαγική Πόλη, εδώ στο Zoogla.gr. Κυριακή, αύριο, 9 με 10, νομίζω επανάληψη. Μπορείτε, όσοι δεν προλάβατε σήμερα και είδατε ένα μικρό μέρος της σημερινής εκπομπής, ή άμα θέλετε να την ξαναδείτε ολόκληρη, γιατί εγώ την απέλαυσα. Αύριο, λοιπόν, 9 με 10, μπορείτε να τη δείτε. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σάββατο, 9 η ώρα, 9 με 10, Μαγική Πόλη, εδώ στο Zoogla.gr. Πάρτε τώρα ένα μικρό δείγμα από τον καλεσμένο της επόμενης μας εκπομπής, που είναι πραγματικά ένα φαινόμενο. Μιχάλης Παούρης, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Νάσο Καβαθάς, Μιχάλης Κλεάνθης, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή βράδυ.
πίστεψα σε σένα γιατί ήσουν εσύ. Να ήταν λέει τα μάτια καρδιά. Να φτάνει μία και μόνο ματιά κάθε στιγμή που